πεζή, πάνω από το μητρό, ξυνάμε και μη πιεζό πυρού στα γλου, προστασία, στην τιμή που να γίνει μια από το σωμά του. Και εσύ, στη μεν δόξη του πιχ προδρόμου, ότι στο Ιωάννου των Αγίων Δόξων και Παλίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλή Κομαρτίνα, των Οσίων και των Φόρων των Ελληνών, και ο Βασίου Πατρός Σιμών Παίξη, του Μεγάλου, του Αγίου και Δικαίων του Πατρών Ιωκυρκιάννη, του Αγίου Δόξιου Μάρτυρο και Ελευθέρω Επισκόπου Αθηνών, των Αγίων Οσίων Μαρτύρων των Εντυμονία και Ψάβαν Ελεφέντων, των Αγίων Οσίων Μαρτύρων των Εντυμονή Παντοκράτων, Θεού Πεντέλησαν Ελεφέντων, του Αγίων Δόξου Αποστόλου και Μάρτυρο Σωσιφάτου, των Αγίων Μαρτύρων των Εν Μεγάλης και του Αγίου Ενώ Μάρτυρου του Γρηγορίου του Ρώσου, και πάντων των Αγίων Ελέησε και Σώση Μάσου Αγαθό Φιλάνθρωπο και Λέιμο Θεό. Χριστό ανέστη νεκρών, θανάτων θανάτων βατίζα και τη μνήμα η ζωή χαρισάμενο. Αγαθό ανέστη ο Κύριος. Πριν αρχίσουμε τον Εσπερινό, ήθελα δύο λόγια να πω για την τελετή που κάνουμε σήμερα και αύριο, τα εγγένεια. Αν πάτε στο Άγιο Όρος, άλλες παλιές εκκλησίες, θα δείτε ότι οι εκκλησίες εξωτερικά είναι βαμμένες με κόκκινο χρώμα. Και αν ρωτήσετε τους μοναχούς, θα σας πούν ότι ο κόκκινος το χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού και των Αγίων. Και θέλουμε να δείξουμε αυτόν τον τρόπο ότι η Εκκλησία μας δεν στηρίχθηκε στα όπλα και στη δύναμη, αλλά στην αδυναμία, στο αίμα του Χριστού και των μαρτύρων, δηλαδή στη θυσία. Έτσι λοιπόν, από τα πρώτα χρόνια δεν υπήρχαν ακόμα εκκλησίες. Όταν οι χριστιανοί ήθελαν να γιορτάσουν κάποιον μάρτυρα, πήγαιναν στους τάφους των μαρτύρων και πάνω στον τάφο, εκεί τελούσαν θεία λειτουργία. Όταν σταμάτησαν πλέον οι διωγμοί, ήταν επιτακτική ανάγκη να συνεχίσει αυτό το έθιμο, θα λέγαμε, και οι νέοι ναοί που χτίζονταν στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης το παρελθούσαν λείψανα μαρτύρων. Δείγμα ότι η Εκκλησία μας, όπως σας είπα, στηρίχθηκε στη θυσία, στο αίμα των Αγίων. Έτσι λοιπόν και εμείς σήμερα φέραμε λείψανα Αγίων Μαρτύρων. Έχει γίνει ένα λάθος, πολλοί νομίζουν ότι φέραμε τα λείψανα του Αγίου Παϊσίου. Όχι. Ο ναός είναι το Αγίου Παϊσίου. Έτσι. Ο Άγιος Παΐσιος έχει δώσει εντολή να μην γίνει εκταφή το λείψανα του. Δεν φέραμε πρώτα τα λείψανα του Αγίου Παϊσίου, αλλά τα λείψανα των μαρτύρων που σας διάβασα προηγουμένως. Αυτά λοιπόν θα τοποθετούν σε μια θήκη και αύριο που θα γίνουν τα εγγένεια θα μπουν στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης και θα καλυφθούν με μύρο και κυρομαστίχη. Αυτή θα είναι η τελετή των εγγενείων αύριο. Και έτσι θα καθαριαστεί η Αγία Τράπεζα και πάντα η Θεία Λειτουργία θα τελείται επάνω στα λείψανα των μαρτύρων. Εύχομαι η χάρη του Αγίου Παϊσίου, οι πρεσβείες του να πρεσβεύουν για να μας κρυπάζουν όλους και να κυρίως να προβληματιζόμαστε και να ευνόμαστε από την Αγία Ζωή. Θα ακολουθήσει ο Σπερινός και αύριο το πρωί τα εγγένεια.